Εδώ, στα καλύτερα. Μέρωση και ψυχαγωγία. Best 97,3. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ολοκληρώνεται σήμερα η διαδικασία των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης με την ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης που θα πραγματοποιηθεί τα μεσάνυχτα. Καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι υπουργοί εξειδίκευσαν τα όσα ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την ομιλία του. Στο επίκεντρο βρίσκονται τα θέματα της οικονομίας με τις αλλαγές στο φορολογικό, την μείωση στον ένφια και άλλες ελαφρύνσεις να πρωταγωνιστούν. Την επόμενη εβδομάδα, με τη μορφή του κατεπήγοντος, θα έρθει στη Βουλή το πρώτο φορολογικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. Θα περιλαμβάνει μείωση του ένφια κατά 22% μεσοσταθμικά και αλλαγές στις 120 δόσεις. Σήμερα αθετώ τη δέσμευσή μου. Σημαντικές μειώσεις των φόρων δεν θα αφορούν το 2020, αλλά ξεκινούν από τώρα, από το 2019. Πείτε το και μια κολοτούμπα από την Ανάπολη. Αποστολή μας είναι να φέρουμε επενδύσεις, να μειώσουμε τους φόρους, να συνδέσουμε τους μισθούς με την ανάπτυξη, να έχουν όλοι οι Έλληνες μερίδιο στην ευημερία, να δώσουμε πολλές ευκαιρίες στους νέους μέσω της παιδείας, να βάλουμε τάξη και κανόνες στην αγορά εργασίας, να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους, ειδικά τους χαμηλόμισθους, να πολεμήσουμε το φόβο μέσα από μια αποτελεσματική πολιτική ασφάλειας, να προσφέρουμε καλή δημόσια υγεία σε αυτούς που τη χρειάζονται. Το επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο, που θα περιλαμβάνει όλες τις δεσμεύσεις για μείωση άμεσων και έμεσων φόρων, αναμένεται στα τέλη Αυγούστου. Παράλληλα, η κυβέρνηση διαμηνύει ότι ο φετινός προϋπολογισμός θα προβλέπει πρωτογενές πλεώνασμα 3,5% και ότι θα ξεκινήσει διαπραγμάτευση για μείωση του στόχου την επόμενη χρονιά. Παρεμβάσεις αυτές θα κατατεθούν άμεσα στη Βουλή στο πρώτο φορολογικό μας νομοσχέδιο, που θα ψηφιστεί ως κατεπήγον την επόμενη εβδομάδα. Έντονο τώρα είναι το ενδιαφέρον για τα όσα έρχονται στο πεδίο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι αλλαγές που το Υπουργείο Εσωτερικών προωθεί, αλλά και οι βασικοί σχεδιασμοί για το επόμενο διάστημα, τέθηκαν από τον Υπουργό στην διάρκεια της συζήτησης στη Βουλή επί των προγραμματικών δηλώσεων. Την ερχόμενη εβδομάδα έρχεται το νομοσχέδιο που θα ενισχύσει την κυβερνησιμότητα των ΟΤΑ και παράλληλα προχωρά και η κατάργηση της απλής αναλογικής, καθώς παράλληλα και η μεταφορά του ένφια σε πλαίσιο τετραετίας στους ΟΤΑ. Τις προτεραιότητες της κυβερνητικής πολιτικής στο Υπουργείο Εσωτερικών, περιέγραψε μιλώντας στη Βουλή στο πλαίσιο των προγραμματικών δηλώσεων ο νέος Υπουργός Στάκης Θεοδωρικάκος. Πρώτη προτεραιότητα, η ολόπλευρη στήριξη της τοπικής αυτοδιοίκησης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν ζητήματα που έχουν να κάνουν με μία σειρά από τομείς, μεταξύ αυτών και το ζήτημα που αφορά στην απλή αναλογική. Η μία έχει σχέση με την διαλυτική κατάσταση στην οποία κινδυνεύει να περιέλθει η αυτοδιοίκηση από την εμμονή σας να ψηφίσετε και να εφαρμόσετε την απλή αναλογική στο χώρο της αυτοδιοίκησης. Στα 2/3 των Δήμων και σε 7 περιφέρειες της χώρας, οι εκλεγμένοι δήμαρχοι και οι εκλεγμένοι περιφερειάρχες δεν έχουν πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και στα όργανα διοίκησης, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να κυβερνήσουν και να μην μπορούν να λάβουν αποφάσεις. Σε λίγες μέρες αντιμετωπίζουμε δραστικά αυτό το πρόβλημα με νομοθετική παρέμβαση, η οποία δίνει λύση σε όσα προβλήματα βέβαια μπορούμε να λύσουμε, διευκολύνοντας τις συνεργασίες και τις συμπράξεις παρατάξεων και δίνοντας τα βασικά όργανα διοίκησης του Δήμου και της Περιφέρειας την πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη. Πέρα από τις άμεσες παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν προκειμένου να μπορέσουν να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι φορείς της αυτοδιοίκησης, ο Υπουργός προχώρησε και σε μία σειρά από εξαγγελίες. Καταργούμε την απλή αναλογική στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές για την εκλογή του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη. Μεταφέρουμε τον ένφια στην αυτοδιοίκηση μέσα σε αυτήν την τετραετία. Προτεραιότητα δεύτερη του Υπουργείου, σε ό,τι αφορά το θέμα του εκλογικού νόμου για τις βουλευτικές εκλογές. Ήδη μίλησε χθες ο Πρωθυπουργός της χώρας και ισχύει απολύτως η δέσμευση ότι θα ψηφιστεί από την παρούσα Βουλή ένας νέος εκλογικός νόμος στο πρώτο διάστημα της θητείας της. Ο στόχος μας είναι να επιτευχθούν οι μέγιστες δυνατές εκκλήσεις και η συνένεση ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Ο εκλογικός νόμος θα χαρακτηρίζεται από αναλογικότητα,
αλλά και από τη δυνατότητα να σχηματίζεται κυβέρνηση για να διασφαλιστεί η πολιτική σταθερότητα. Σε κάθε περίπτωση καθιερώνεται επιτέλους το δικαίωμα των Ελλήνων του εξωτερικού να ψηφίσουν για την Ελληνική Βουλή από τη χώρα στην οποία βρίσκονται. Τα ζητήματα τώρα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, πολλά με τον νέο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Παναγιώτη Νίκα να έχει θέσει ήδη προτεραιότητες σε επίπεδο διεκδικήσεων. Με την συνάντηση Νίκα Θεοδωρικάκου να επίκειται στο προσκήνιο, έρχονται θέματα όπως η τροποποίηση του ΕΣΠΑ αλλά και του ΠΕΠ με έμφαση στα μεγάλα έργα. Η πρώτη επαφή του νεοεκλεγέντα Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με τον Υπουργό Εσωτερικών είχε στο αντικείμενο την εφαρμογή της απλής αναλογικής και της τροποποίησης που σχεδιάζει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως ανακοίνωσε ο Παναγιώτης Νίκας, το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσει μια αναλυτική σύσκεψη με τον κύριο Θεοδωρικάκο, προκειμένου επιτάπητος να τεθούν και τα ζητήματα για τα οποία έχει βάλει στόχευση η Νέα Περιφέρεια, που έχουν να κάνουν με την αναθεώρηση του ΠΕΠ και των έργων του ΕΣΠΑ, προκειμένου αυτά να τρέξουν με αναπτυξιακή κατεύθυνση σε μεγάλες παρεμβάσεις. Του καθενός Περιφερειάρχη, με την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών, ενδεχομένως και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, η οποία θα έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη των περιφερειών, την ανάπτυξη της κάθε περιφέρειας χωριστά. Ξέρετε ότι εμείς έχουμε πάρει απόφαση και δουλεύουμε πάνω σε αυτό, να τροποποιήσουμε το ΕΣΠΑ, το ΠΕΠ, Πελοποννήσου, με κατεύθυνση τα μεγάλα έργα, πάντοτε, όπως και το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Θα κουβεντιάσουμε με την κυβέρνηση όταν μας καλέσουν. Φαντάζομαι ότι αυτό θα γίνει πάρα πολύ σύντομα, ώστε να δούμε και τις δικές τους διαθέσεις και τις δυνατότητες που έχει ο προϋπολογισμός για την ενίσχυση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και για την περιφερειά μας, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα, ιδιαίτερα στο δικό δίκτυο. Αναφέρομαι ιδιαίτερα σε αυτό, διότι η αναβάθμιση του δικού δικτύου θα είναι η πρώτη προτεραιότητα, η μεγάλη προτεραιότητα της περιφερειακής αρχής, της νέας περιφερειακής αρχής. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ασκήσει μαχητική και υπεύθυνη αντιπολίτευση, σημείωσε από την πλευρά του ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Χαρίτσης, κατά την διάρκεια της συζήτησης στην Βουλή. Την δέσμευση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα ασκήσει μαχητική και υπεύθυνη αντιπολίτευση κατέθεσε από το βήμα της Βουλής κατά την διάρκεια της συζήτησης επί των προγραμματικών θέσεων της κυβέρνησης, ο Αλέξης Χαρίτσης. Ο βουλευτής Μεσσηνίας και εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ παράλληλα τόνισε ότι η ιδεολογία της Νέας Δημοκρατίας είναι εγγενής με τη λιτότητα. Η αλλαγή αυτή του κλίματος οφείλεται ακριβώς στο γεγονός ότι πλέον οι πολίτες δεν έχουν την αίσθηση ότι η χώρα βρίσκεται στο χείλος της καταστροφής, δεν έχουν την αίσθηση ότι δεν ξέρουν τι θα τους ξημερώσει, δεν υπάρχει όλη αυτή η γενική αίσθηση ανασφάλειας η οποία επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια. Και δεν υπάρχει, καταρχάς πρώτα και κύρια βεβαίως, χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά βεβαίως και στις πολιτικές επιλογές που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 4,5 χρόνια. Όσο βρισκόταν στην αντιπολίτευση, τσαλαβουτούσε στα βρώμικα νερά του αντιπολιτικού και λαϊκιστικού λόγου, ξεσπάθωνε για την ακύρωση συμφωνίας των Πρεσπών, ανεχόταν στα συλλαλητήρια την άκρα δεξιά και τις κραυγές εκείνων που μιλούσαν για προδότες, κατέφευγε στην τιβωρυχία για το μάτι. Και τώρα που βρίσκεται στην κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία επιθυμεί να εμφανιστεί ως ο πολέμιος του λαϊκισμού. Πρόκειται για μια ανεύθυνη, επικίνδυνη και κοινική στάση. Εμείς, με την κυβερνητική εμπειρία που έχουμε πλέον στη διάθεσή μας, θα ασκήσουμε μαχητική και υπεύθυνη αντιπολίτευση. Μαχητική ως προς το σκέλος αταλάντευσης υπεράσπισης των συμφερόντων της κοινωνίας. Υπεύθυνη με την έννοια ότι οι θέσεις μας θα έρχονται σε αντιπαράθεση με την κυβέρνηση στη βάση στόχων και προτεραιότητων που θεωρούμε σημαντικές για την πορεία της χώρας και την ευημερία των πολιτών. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ θα ασκήσει ενεργητική αντιπολίτευση, καθώς σχεδιάζουμε ήδη τη λήψη πρωτοβουλειών με τη συμμετοχή των πολιτών για κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την οικονομία, τους θεσμούς και το περιβάλλον. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, τα τελευταία 4 χρόνια η Ελλάδα βγαίνει σε μια μεγάλη και δύσβατη διαδρομή. Είναι απαραίτητο αυτή η πορεία να συνεχιστεί και να μην γυρίσουμε πίσω σε χρεοκοπημένες λογικές του παρελθόντος, την άναρχη ανάπτυξη βασισμένη στην υποβάθμιση εργασίας και περιβάλλοντος, τη διασπάθηση δημόσιου χρήματος και την εκποίηση δημόσιων αγαθών. Μια τέτοια προοπτική θα μας βρει αταλάντευτα απέναντί της. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να γυρίσουμε πίσω για όλους τους λόγους του κόσμου, αλλά κυρίως γιατί η ελληνική κοινωνία έχει για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, τη δυνατότητα να σκεφτεί για το μέλλον απαλλαγμένη από τον καταναγκασμό της κρίσης. Αυτήν την κατάκτηση θα την υπερασπιστούμε μέχρι τέλους.
Λοιπόν, αυτά συνεχίζονται και εξελίσσονται σε επίπεδο Βουλής. Είπαμε τα μεσάνυχτα η ψηφοφορία για την παροχή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Να καλησπέρασουμε. Έχουμε μαζί μας τον διευθυντή της τηλεόρασης ΜΕΣ, τον Νίκο Μπολογιάννη. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κώστα. Λοιπόν, εξαγγελίες, δεσμεύσεις και έντονη κριτική ουσιαστικά σε, σε αυτά τα πρώτα βήματα της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με την αντιπολίτευση να δείχνει τα δόντια της από νωρίς. Εκτός από την αντιπολίτευση που δείχνει τα δόντια της από νωρίς, που πολύ σωστά είπες, δείχνει όμως ότι η συμπολίτευση, το κυβερνών κόμμα, ότι αυτή τη στιγμή γίνονται τα πάνω κάτω. Έρχονται πάνω κάτω και με μια σειρά ενέργειες πολύ ραγδαίες δείχνει ότι αυτή τη στιγμή αλλάζει η Ελλάδα. Τώρα που θα αλλάξει η Ελλάδα προς το καλύτερο. Σαν να από καιρό. Ναι, σαν να ανέντρεψε από καιρό, βέβαια. Αλλάζει η Ελλάδα προς το καλύτερο, αλλάζει η Ελλάδα προς το χειρότερο. Θα το δούμε αυτό το πράγμα τι θα γίνει. Ευελπιστούμε και ελπίζουμε όλοι να αλλάξει προς το καλύτερο. Οι ενέργειες οι οποίες κάνει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης είναι ακαριές, ραγδαίες, δηλαδή που δύσκολα τις έχουμε ξαναδεί στον πολιτικό σκηνικό. Και τόσο σύντομα, και δηλαδή τόσο σύντομα. Αυτά που επί της ουσίας η προεκλογική περίοδο ανέφερε, βλέπουμε ότι με την ανάληψη της εξουσίας άμεσα τρέχει να τις υλοποιήσει. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και αυτή τη στιγμή όλη η ιστορία τώρα η οποία τρέχει για τις επόμενες μέρες, βλέπουμε ότι περιμένουμε μάλλον μετά σήμερα την ψήφιση. Στη Βουλή, ότι οι εξελίξεις θα είναι πολύ γρήγορες. Δείχνει ότι ήταν έτοιμος από καιρό, ξαναλέω. Πέρα από το κομμάτι της αυτοδιοίκησης που λίγο πολύ περιμέναμε, είχαμε μία αναφορά, βλέπουμε ότι και στην οικονομία, σε ζητήματα οικονομίας, μπαίνει με πολύ φόρα. Ακόμα και ο ΕΝΦΙΑ που προχωρά σε μία μείωση άμεσα. Ο ΕΝΦΙΑ που είχε πει που είναι μία πραγματική ανάσα. Το 2020 μιλάει τώρα αυτή τη στιγμή σε ένα μήνα. Αλλά και οι υπόλοιποι δείκτες που φαίνεται ότι μία φοροελαφρύνσεις για επιχειρήσεις, για να τροφοδοτηθεί και πάλι η οικονομία. Πολύ σωστά, πολύ σωστά αυτό που λες, η εξέλιξη όλες αυτές οι δεσμεύσεις που είχε πει για το άσυλο. Αν και πάνε να γίνουν κάτι. Είδαμε και σήμερα για με το άσυλο Βίκο και όλα αυτά. Γενικά αρχίζει μια διαδικασία να τα αλλάξει. Δείχνει προς όλο τον κόσμο ότι η αστυνομία λειτουργεί με τον καλύτερο τρόπο, όπως φαίνεται. Ότι μπαίνει ενεργά η αστυνομία, γιατί η αστυνομία ξέρουν πολύ καλά ότι αν θέλει να κάνει τη δουλειά της, την κάνει και πολύ καλά η ελληνική αστυνομία τη δουλειά της. Νομίζω ότι θα έχουμε εξελίξει όλα τα ζητήματα και η εξέλιξη στον πολιτικό στίβο θα είναι τόσο πολύ σύντομες που δεν θα τις έχουμε ξαναδεί σε άλλη κυβέρνηση. Δείχνει τώρα ότι όλα αυτά τα πράγματα όχι μόνο ήταν έτοιμος να κυβερνήσει, αλλά υλοποιεί αυτή τη στιγμή και τις πολύ γρήγορα αυτές τις δεσμεύσεις οι οποίες είχε πάρει. Εύχομαι, ξαναλέω, να βγει σε καλό. Και ελπίζω να μην πιάσει στον ύπνο και τους δικούς μας τοπικούς φορείς να τρέξουν γρήγορα σε αυτά τα πρώτα βήματα της κυβέρνησης, να διεκδικήσουν για την περιοχή, να μην περιμένουν. Από ό,τι φαίνεται, καταρχήν το είχαμε ξαναπεί από αυτό το δελτίο ότι η Πελοπόννησο δεν εκπροσωπείται, εκτός από την Κόρινθο, από τον κύριο Δήμα. Δήμα, οι υπόλοιποι. Και ως Γενικός Γραμματέας, ο κύριος Καλλιέρης. Δεν εκπροσωπείται δηλαδή η Πελοπόννησο. Νομίζω ότι όμως ότι όλοι οι άλλοι βουλευτές και πάλι και νέοι θα έχουν ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα. Νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλάει με όλους. Με όλους αυτούς θα έχουν ένα συμβουλευτικό χαρακτήρα για το καλό της περιφέρειας. Καλά, είναι και η παρουσία του Αντώνη του Σαμαρά, νομίζω που Η παρουσία του Αντώνη του Σαμαρά διασφαλίζει αυτά τα πράγματα, αλλά κατά ψέματα τώρα εδώ πέρα τα επιμέρους τα πράγματα πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Mm-hmm. Αλλά εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει και μια συνεργασία και με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, διότι βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η περιφέρεια. Βλέπουμε τον κύριο Νίκας ότι αλλάζει το ήδη δεσμεύσει για να αλλάξει διαχείριση του ΕΣΠΑ και ο τρόπος αξιολόγησης των έργων του ΕΣΠΑ. Και για μένα προσωπικά θέλω να πω ότι είναι πολύ πιο σωστός. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή πιο πολλοί έχουν ανάγκη από το ΕΣΠΑ να εκμεταλλευτούν τα μεγάλα έργα, να προχωρήσει η Πελοπόννησο μπροστά, παρά τα καμπανεριά και τα κοτέτσα και αυτά τα πράγματα τα οποία έτρεχε ο κ. Στατούλης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται, ξαναλέμε για ακόμα μια φορά, ότι δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι έχει χάσει. Ωραία, Νίκο, και οι εξελίξεις πάντα. Και η εξέλιξη πάντα είναι και στην απλή αναλογική, η οποία την καταργεί αμέσως από ό,τι βλέπουμε ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Ήδη την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τελείως διαφορετικό νόμο, το οποίο θα μπορεί να κυβερνηθούν και οι περιφέρειες και οι δήμοι. Κάτι που για κάποιους ήταν το παζάρι, είχε πέσει στην. Να μην είναι η προϋπόθεση της συνεργασίας ή της σύνθεσης η θέση ουσιαστικά. Αυτό ακριβώς. Το να υπάρξει συνεννόηση, εννοείται πως χρειάζεται να υπάρξει συνεννόηση. Και όπως και εξελίξεις πάλι στην περιφέρεια Πελοποννήσου, βλέπουμε τον κύριο Νίκα, βλέπουμε ότι είναι έτοιμος
και σχεδιάζει τα πάντα πολύ γρήγορα. Ήδη σήμερα έχει πάει και στην, στην Ήπειρο. Θα δούμε και σε λίγο και ρεπορτάζ. Έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Το οποίο ο Θέμης Γαλανόπουλος ήταν και εκεί και είδε και έχει κάνει και αναλυτικό ρεπορτάζ για το εργοστάσιο. Αλλά να δούμε ότι να αξιολογήσουμε και εμείς τον κύριο Νίκα ότι είναι και αυτός πολύ γρήγορος και πολύ έτοιμος να λάβει την περιφέρεια Πελοποννήσου που από ό,τι φαίνεται θα αλλάξει. Δηλαδή σε πάρα πολλά γρήγορους ρυθμούς. Λοιπόν, μένεις μαζί μας. Πάμε εμείς να δούμε και ένα άλλο θέμα που έρχεται από το πεδίο των υποδομών, καθώς νέα δεδομένα έρχονται με βάση το συγκεκριμένο έργο, με τον νέο Υπουργό Υποδομών, τον Κώστα τον Καραμαλή, να μιλά για ριζική λύση που αναζητά το Υπουργείο, μιας και το έργο βρίσκεται στον αέρα. Ένα έργο για το οποίο τα όσα έχουν σημειωθεί ως διαδικασία μέχρι σήμερα αποτελούν παράδειγμα προς αποφυγή, χαρακτήρισε ο Υπουργός Υποδομών Κώστας Καραμαλής το έργο της Πατρών Πύργου, για το οποίο σημείωσε ότι ήδη εξετάζονται σειρά λύσεων, μιας και σύμφωνα με τον κύριο Καραμαλή το έργο βρίσκεται στον αέρα. Η μέχρι σήμερα πορεία τους είναι κατά την άποψή μας παράδειγμα προς αποφυγή. Πρώτον, Πάτρα Πύργος. Ένα έργο που πριν από 5 χρόνια ήταν έτοιμο προς χρηματοδότηση και σήμερα θα ήταν ολοκληρωμένο, το παραλάβαμε μετά από την απόφαση της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ το 2015, κατατμισμένο, σπασμένο σε 8 κομμάτια. Σε 3 από τα 8 έργα δεν έχει υπογραφεί καν σύμβαση. Ο ένας εργολάβος, ο οποίος είχε κερδίσει τις 4 συμβάσεις, όλοι γνωρίζουμε ότι έχει τεράστια προβλήματα αυτή τη στιγμή. Στα υπόλοιπα 5 έργα δεν έχει καν ξεκινήσει η υλοποίηση των συμβάσεων και παράλληλα έχει δοθεί προκαταβολή μόνο σε ένα. Οι κατατμήσεις έργων σχεδόν οδηγούν πάντα σε κουφάρια ή σε τεράστιες καθυστερήσεις και τα πληρώνει ο ελληνικός λαός 3 φορές πάνω. Οι υπερβολικές εκπτώσεις το θέτουν σε κίνδυνο. Και το αποκορύφωμα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, η προηγούμενη κυβέρνηση εγγενίασε, υποτίθεται, προεκλογικά βέβαια, εργοτάξιο. Εμείς όμως ξέρετε τι παραλάβαμε στην 5η εργολαβία. Μια χωματερή με 50.000 τόνους σκουπίδια και την απέτηση του εργολάβου να πάρει 2 εκατομμύρια ευρώ για να καθαρίσει τα σκουπίδια από την εργολαβία. Όπως είναι λοιπόν σήμερα το έργο, αυτό το γνωρίζει όλος ο τεχνικός κόσμος, βρισκόμαστε σε αδιέξοδο. Είναι εκτός πραγματικότητας να συζητάμε αν θα καθυστερήσει ή αν θα χαθούν χρήματα. Το έργο είναι κυριολεκτικά στον αέρα και χρειάζεται μια ριζική λύση. Μελετάμε στο Υπουργείο διεξοδικά τις εναλλακτικές. Είμαστε σε διαρκή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε τελικά να προχωρήσουμε σε λύση όσο το δυνατόν ταχύτερη και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Εμείς το έργο αυτό έχουμε δεσμευτεί ότι θα το κάνουμε και θα το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο νομίζω έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Να καλησπέρισουμε και τον συνάδελφο του Θέμη Κανελόπουλο, Άρτη Αφιχθέντα, από την Ήπειρο, ο οποίος, Θέμη, σήμερα βρέθηκες εκεί μαζί με το συνεργείο του BEST, καταγράφοντας νομίζω εικόνες που δίνουν και απαντήσεις σε μια σειρά από ζητήματα που στην Πελοπόννησο τα βλέπουμε μόνο ως εικόνες προς το παρόν. Ναι, εγώ θα σου πω ότι η περιφέρεια Επίρου δίνει το παράδειγμα ουσιαστικά για το πώς μπορεί να κινηθεί η Πελοπόννησος. Mm-hmm. Και να σου πω χαρακτηριστικά ότι εμείς είδαμε ένα έργο που υπολείπεται σε αυτό της Πελοποννήσου. Τι εννοώ? Είδαμε ένα έργο που δεν έχει ολοκληρωμένο χυτί. Δηλαδή εκεί οι άνθρωποι παίρνουν το υπόλοιμα και το πάνε στους δικούς τους χυτί. Έχουν πολύ πιο αυξημένο κόστος. Και το κόστος μεσοσταθμικά φτάνει 39,54 ευρώ τον τόνο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι στις μονάδες που έχουμε στην Πελοπόννησο, που έχουν ενσωματωμένους χυτοί, οι συγκεκριμένες μονάδες που έχουν οριστεί, ενδεχόμενο το κόστος δεν είναι και κατά πολύ μικρότερο. Αυτό μας το επισήμαναν. Γιατί ο πολλής λόγος έχει γίνει, το ξέρουμε πολύ καλά, για το κόστος. 120, 150, έχουμε ακούσει πάρα πολλά για το κόστος. Οι άνθρωποι μας το απέδειξαν αυτό και μας το απέδειξαν με συγκεκριμένους αριθμούς και στις δικές μας ερωτήσεις. Βέβαια, αυτά τα λες τώρα, το εργοστάσιο, πώς ήταν αυτό, δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Το εργοστάσιο που θα πάει να γίνει στην σπίτια του και το ένα και το άλλο. Τι εργοστάσιο είναι αυτό, γιατί αυτό πρέπει να ξέρει ο κόσμος. Τις εικόνες τις περισσότερες, βέβαια. Εγώ πιστεύω ότι και το πόσο πληρώνει ενδιαφέρει τον κόσμο. Γιατί πολλές φορές έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα. Από εκεί μετά, όσον αφορά το εργοστάσιο, θα σου πω ότι δεν θύμιζε σε τίποτα εργοστάσιο διαχείρισης απορριμμάτων. Ένα εργοστάσιο το οποίο είχε πραγματικά σε τάξη τα πάντα. Είχε την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Κορυφαίοι κολοσσοί, μάλιστα, συνεργάζονται. Μπορεί να λέμε για την Τέρνα, αλλά αυτή τη στιγμή συμμετέχουν στην όλη τεχνογνωσία και στην όλη τεχνογνωμία
κορυφαίοι από όλο τον κόσμο έχουν δώσει τα φώτα τους για να υπάρχει αυτή η συγκεκριμένη διαχείριση την οποία είδαμε από κοντά. Είδαμε χώρους διαχείρισης που πραγματικά με σαλόνι σπιτιού έμοιαζαν στις περισσότερες περιπτώσεις. Κλειστοί όλοι οι χώροι διαχείρισης. Ακόμα και οι ΟΣΜΕΣ, οι οποίες έβγαιναν από ορισμένους χώρους, που είναι λογικό όταν θα πέφτουν τα απορρίμματα, υπάρχουν σε αυτές τις μεγάλες χωάνες ΟΣΜΕΣ. Υπήρχαν ειδικά φίλτρα που απορροφούσαν τις ΟΣΜΕΣ και τις έβγαζαν έξω από το χώρο. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο που. Έξω μύριζε. Όχι. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο βρίσκεται σε μια βασόδη. Καπνούς είχε. Ούτε καπνούς, ούτε τέτοια πράγματα. Λοιπόν, για να εργοστάσιο όπως είναι η χαβούζα της με στο Μεγαλά, γι' αυτό σου λέω. Βλέπετε πίσω τις εικόνες, ούτε καπνούς, ούτε οτιδήποτε. Εμείς πάθαμε κυριολεκτικά πλάκα όταν είδαμε το εργοστάσιο να φαίνεται από τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα. Δηλαδή φαινόταν, ήταν ορατό το εργοστάσιο, μέσα σε μια δασόδη περιοχή, το οποίο δεν ενοχλούσε σε τίποτα. Ήταν μέσα σε μια δασική περιοχή, το επαναλαμβάνω. Δηλαδή, μέσα εκεί που βρίσκεται το δάσος και όλα τα υπόλοιπα. Ήταν εργοστάσιο, όλα τα συστήματα είναι κλειστά, το κέντρο διοίκησης. Να σας πω κάτι πολύ χαρακτηριστικό, ότι μιλάμε για μια μονάδα η οποία έχει δυναμικότητα 105.000 τόνους. Δηλαδή, για να δώσουμε να καταλάβουμε, η συγκεκριμένη μονάδα ίσως της Παλαιοχούνης θα είναι μικρότερη. Θα έχει μικρότερο ποσό να διαχειριστεί και μιλάμε για μια μονάδα η οποία αυτή τη στιγμή εξασφάλιζε 17.000 τόνους ανακυκλώσιμων ανά έτος και παρήγαγε ρεύμα για 3.000 οικογένειες. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στους δύο μήνες λειτουργίας. Εγώ να σε ρωτήσω κάτι τώρα εδώ πέρα, από αυτά που θα ρωτήσει και που ρωτάει ο κόσμος. Το πρόβλημα με τα σκουπίδια λύθηκε. Εκεί έχει λυθεί διαπαντός. Μας το είπε αυτό πέρα από τους ανθρώπους της μονάδας. Σκουπιδεργολάβοι υπάρχουν εκεί πέρα. Δεν υπάρχουν σκουπιδεργολάβοι. Η όλη υπόθεση χειρίζεται από τον ΦΟΣΔΑ, δηλαδή τον Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, σε μια συνεννόηση με τους Δημάρχους και ο Περιφερειάρχης Υπήρου, ο κ. Καχρημάνης, και στη συνάντηση που είχε με τον Περιφερειάρχη, τον νέο Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κ. Νίκα, επεσήμανε ότι το πιο σημαντικό κλειδί εκεί πέρα ήταν η συνένεση. Η λέξη η οποία υπήρχε. Δηλαδή από κοινού, γιατί τα προβλήματα ήταν πολύ μεγάλα. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ μεγαλύτερα σε σχέση με την Πελοπόννησο στην Ήπειρο. Γιατί εκεί έχουν και ξεχωριστούς χιτοί. Δηλαδή έχουν χώρους που κάπου θα πάει να αποτεθεί το υπόλοιμα. Mm-hmm. Ενώ εδώ η χιτή είναι ενσωματωμένη στο εργοστάσιο. Δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα, δηλαδή μεταφοράς και ξανά και άλλα τέτοια μπλεξίματα. Εκεί μιλάμε για ενότητες όπως είναι της Άρτας, των Ιωαννίνων, της Ιγουμενίτσας, της Πρέβεσης, με πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις, που οι άνθρωποι συνένεσαν και με πολύ μεγάλες πολιτικές διαφωνίες. Μας το είπαν και αυτό. Οι άνθρωποι συνένεσαν και έβαλαν πάνω απ' όλα το καλό της περιοχής. Και ξεκίνησαν και πολύ μετά και από εμάς. Αυτό πρέπει να το επαναλάβουμε. Σε ρυθμούς ρεκόρ, 18 μήνες σε λειτουργία. Κοίταξε να σου πω: τη μεγαλύτερη ευθύνη, το έχουμε ξαναπεί αυτό, δεν θα το ξαναλέμε, την έχει ο Τατούλης για να γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα με χιλιάδες τρόπους, με τα οικόπεδα, με αυτά, τα συμβόλαια, τέλος πάντων. Αλλά από εκεί και πέρα θέλω να μου πεις γιατί και ο Τατούλης, να μην τα λέτε, ρίχνουμε τώρα και να λέμε για τον Τατούλης συνέχεια. Και εκεί και εδώ πέρα υπήρχαν κόντες. Δεν υπήρχε συνένεση 100% σε αυτό που είπε ο Τατούλης. Και εδώ θέλω να μου πεις τι είπε ο κύριος Νίκας εκεί για το κύριος Νίκας στην αρχή, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ήταν πολέμιος μιας τέτοιας λύσης. Τώρα το κατάλαβε γιατί από ό,τι έμαθα ήταν και με κάποιους. Ναι, ήταν και με τον κύριο Σκατζό και με τον κύριο Σκατζό και τέτοια. Περιφερειακούς τι έγινε τώρα εκεί πέρα, τα πιστήκαν, θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα εδώ πέρα ή θα συνεχίσουμε τώρα εδώ πέρα, γίνει πανικός παντού. Τι θα γίνει. Δεν μπορεί να υπάρξει άλλος δρόμος πέρα από το ΣΔΙΤ. Αυτό το ξεκαθάρισε και ο Δήμαρχος Καλαμάτας και νυν Περιφερειάρχης Πελοποννήσου. Το ξεκαθάρισε αυτό. Δεν μπορούμε να μπούμε ξανά σε μια διαδικασία συζήτησης και τα χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χαθούν κάποια στιγμή όσο φτάνουμε στο σημείο του να συζητάμε ξανά και ξανά και ξανά. Αυτά είναι κλειδωμένα, είναι κεκτημένα. Όπως και να το κάνουμε, είναι ένας διαγωνισμός. Από εκεί μετά έχουν προταθεί κάποιες βελτιώσεις από την πλευρά της προηγούμενης κυβέρνησης. Θα κοιτάξουμε κάποιες από αυτές τις βελτιώσεις να τρέξουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δηλαδή, το θέμα που έχει να κάνει με τους σταθμούς μεταφόρτωσης. Γιατί η σύμβαση. Είχαμε πει για πέντε. Ναι. Η σύμβαση περιλαμβάνει μόνο πέντε σταθμούς μεταφόρτωσης. Από εκεί μετά αυτά τα πράγματα πρέπει να τρέξουν από το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Τα είχε δεσμευτεί η προηγούμενη κυβέρνηση και ο κύριος Φλαμπουράρης, αν δεν κάνω λάθος. Σε διευπουργική που ήταν σε διευπουργική. Μένει να δούμε όλα αυτά να γίνονται πράξη. Πάντως, εγώ είδα διατεθειμένο και τον κύριο Νίκα και τους ανθρώπους που ήταν εκεί πέρα να τρέξουν πολύ γρήγορα τη συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή, όταν πολύ γρήγορα εδώ πέρα, υπάρχει ένα κόλλημα και με το ελεγκτικό συνέδριο από την αποκεντρωμένη διοίκηση και τέτοια. Λοιπόν, από εκεί πέρα, δηλαδή, πότε θα πάρουν μπρος τα εργοστάσια. Μπορεί να ξέρουμε τι είπε, είναι θετικός ο κύριος Νίκας να το τρέξει, δηλαδή, και πότε θα πάρει μπρος. Σου είπε τίποτα. Λοιπόν, αυτό που καταλαβαίνω και εγώ και αυτό που συζητήσαμε ουσιαστικά και με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου είναι να τρέξει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα διαδικασία και να απεμπλοκεί τουλάχιστον μέχρι τα Χριστούγεννα. Να έχει μπει σε ένα αριθμό υλοποίησης στο έργο. Αυτό δεν βγαίνει μόνο από την πλευρά του κ. Νίκα, βγαίνει και από την πλευρά της εταιρείας, έτσι, που είναι διατεθειμένη, γιατί ξέρουμε και τα εμπόδια που υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, με το ηλεκτρικό συνέδριο και μια σειρά από άλλες παράγοντες. Και ο κ. χρηματοδότηση, ναι. Δεν πάει το ξεχνάμε. Αυτά, δηλαδή το βλέπουμε και στις εικόνες, μιλάμε για ένα εργοστάσιο το οποίο ήταν
Παράδειγμα, πραγματικά. Πόσα άτομα δουλεύουν, μάθατε, πόσα πήρε. Λοιπόν, σε πλήρη ανάπτυξη έχει 200 θέσεις εργασίας. Σε πλήρη ανάπτυξη, το 95% είναι από την ίδια την περιοχή. Αλλά οι παράλληλες θέσεις, τις οποίες μας επισημάνανε, είναι πάρα πολύ περισσότερες. Μιλάμε για 1.500 άτομα συνδυαστικά με το εργοστάσιο. Δηλαδή, αναπτύσσονται οικονομίες οι οποίες είναι αδιανόητες. Δηλαδή, κάποιος διαχειρίζεται τα πλαστικά. Για παράδειγμα, η συγκεκριμένη ανακύκλωση που γίνεται εκεί δεν έχει καμία σχέση με την ανακύκλωση που κάνουμε εδώ πέρα στα ΚΔΑ ή οτιδήποτε. Εκεί το πλαστικό το έπαιρνες ξανά όπως ήταν, τόσο καθαρό. Και επαναχρησιμοποιείται το ίδιο. Περίπου το 40% των απορριμμάτων που πάνε εκεί γίνεται ανακύκλωση. Δηλαδή το ξαναεπαναχρησιμοποιούν οι συγκεκριμένοι. Εσύ τώρα προσωπικά, εγώ σε ρωτάω στα Δήμη Κανελόπουλο, άμα θα έμενε σήμερα για να δούμε και τους ανθρώπους της Καλλιρόης, θα έμενε εκεί πέρα δίπλα στο εργοστάσιο. Νίκο, υπάρχουν, προσωπικά σου μιλάω τώρα, όχι τέτοια. Υπάρχουν σπίτια στα 15-20 μέτρα. Τι να σου πω. Ναι. Σπίτια, στο συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή οικισμοί ολόκληροι. Οικισμοί ολόκληροι. Πρόσεχε, θα σε κυνηγεί ο κόσμο με κανένα ματσούκι, άμα γίνει τίποτα. Στο λέω, να το ξέρεις. Εγώ λέω αυτό που είδα, γι' αυτό και λέω το ζήτημα της Υπήρου. Υπάρχουν οικισμοί ολόκληροι στα 15-20 μέτρα, στα 200 μέτρα από το εργοστάσιο. Κάτι άλλο, μια άλλη ερώτηση που θέλω να σε ρωτήσω. Εδώ αυτή η περιοχή, η οποία έγινε αυτό το πράγμα, πήρε αντισταθμιστικά ωφέλη, όπως ενδεχόμενα θα ζητήσει η κυρία Γεωργοπούλου, και δίκιο έχει για να πάρει, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα είναι. Πρώτα απ' όλα, το 95% του προσωπικού είναι αντιπροσωπικού, βέβαια θα πάρουμε να πάρουμε. Άτομα το 180, ας πούμε, είναι από την περιοχή. Από την περιοχή εκεί να πάει, όχι από την περιοχή τώρα να μας έρθει. Είναι κάτι που προβλέπεται από τη σύμβαση. Αυτό. Είναι κάτι που προβλέπεται από τη σύμβαση. Και μάλιστα τα αντισταθμιστικά ωφέλη, όπως μας εξήγησαν, ανάλογα με τη δυναμικότητα του εργοστασίου, κάθε φορά αυξάνουν ανταποδοτικά προς τις ίδιες τις κοινωνίες. Και καλά λέμε εμείς. Πώς ξέρετε τι γίνεται στο εργοστάσιο και πώς ξέρουν τι γίνεται οι δήμαρχοι ή οι περιφερειάρχες, τέλος πάντων, στο εργοστάσιο. Υπάρχει κάτι που εφαρμόζει για πρώτη φορά η Τέρνα και ήταν εκπληκτικό. Με τη μία, και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία για να ξέρουμε τι γίνεται σήμερα με τους σκουπιδιοεργολάβους και όλα αυτά που λέγαμε τόσο καιρό. Με το που θα φτάσει ένα απορριμματοφόρο στην είσοδο, υπάρχει ηλεκτρονικό ζυγολόγιο που κατευθείαν η τιμή του μπαίνει στο σύστημα της περιφέρειας. Κατευθείαν. Δηλαδή με το που θα φτάσει, έχει ζυγιστεί, ξέρει πόσα απορρίμματα έχει πάει ο κάθε Δήμος και τι θα πληρώσει ο κάθε Δήμος. Είναι όλα τακτοποιημένα. Δεν το μαθαίνει μετά από ένα μήνα, μετά από δύο μήνες, μετά από τρεις μήνες. Για να παρογράφει να κάνει αυτό. Καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ. Ναι, λοιπόν, κατευθείαν το σύστημα της περιφέρειας γνωρίζει τι μπαίνει, τι βγαίνει, πόσο πληρώνει ο καθένας. Είναι αυτόματα όλα. Και άρα κάθε φορά που πηγαίνει καλύτερα, γιατί ρωτήσαμε, σε δύο μήνες έχετε πιάσει τους στόχους σας κιόλας. Ξεκίνησε σταδιακά αυτό. Σε δύο μήνες έχει ήδη πιάσει τους στόχους του το εργοστάσιο και κατά συνέπεια από εδώ και πέρα, που είναι προφανώς ότι θα πάει πολύ καλύτερα, τα αντισταθμιστικά ωφέλη θα γυρνούν στην κοινωνία. Δηλαδή. Το κομμάτι που έχει να κάνει με την παραγωγή του βιοαερίου, που είναι πολύ σημαντικό, που παράγει ρεύμα, το οποίο ρεύμα γυρνάει στην ίδια την κοινωνία, δηλαδή σε χρήμα γυρνάει, να το πούμε πολύ απλά. Ουσίας χαμηλώνει δηλαδή, ακόμα και την τιμή διαχείρισης. Με το συγκεκριμένο γυρνάει ρεύμα που παράγεται αυτή τη στιγμή, ηλεκτροδοτούνται 3.000 νοικοκυριά σε αντιστοιχεία, για να το καταλάβουμε. Πολύ απλά πράγματα. Να σου κάνω μια ερώτηση, ρε φίλε. Αρνητικά ανίδα. Όχι, θα σου κάνω μια ερώτηση τώρα. Πήγε ο Νίκας, πήγε, έχει πάει εκεί πέρα στο εργοστάσιο. Ο Τατούλης πήγε ποτέ στο εργοστάσιο. Τι να σου πω τώρα. Όχι, δεν θυμάμαι τώρα. Στο συγκεκριμένο δεν έχω. Πήγε Ρεκώστα. Μπορεί να έχει πάει incognito, ξέρω. Ναι, τουλάχιστον έχει πάει. Αν είχε πάει, πάντως το έχει βγάλει σίγουρα. Δεν ενδιαφέρει να πάρει τα λεφτά τη δημοσιότητα που μα έλεγε η Ντίνα. Θα πάρει το ένα 200, το οποίο δεν είναι 200 κιλό και τα τουλίσω και είναι 2 εκατομμύρια και τέτοια. Μπορώ να σου πω ότι ήταν εξαντλητικές πάντως οι ερωτήσεις και του κυρίου Νίκα. Εξαντλητικές οι ερωτήσεις. Δηλαδή εκεί που η ενημέρωση τουλάχιστον θα κρατούσε γύρω στα 15-20 λεπτά, όπως είναι μια τυπική ενημέρωση. Κράτησε περισσότερο από 40-45 λεπτά. Εξαντλητικές ερωτήσεις, ακόμα και στο κόστος, επιμένω σε αυτό, γιατί γίνεται πολλής λόγος, στο πώς θα γίνει η διαχείριση, τι θα κάνουν οι Δήμοι, δηλαδή τι θα κάνει η Κόρινθος, πώς θα φέρνει τα σκουπίδια. Απλά άλλο να βλέπεις μία μακέτα ή να συζητάς στον αέρα, και να βλέπεις ένα συγκεκριμένο χειροπιαστό έργο να λειτουργεί. Εκεί ήταν όλα στην πράξη. Δηλαδή έμπαινες και τα έβλεπες επί τόπου. Δεν μπορούσες να πεις ότι μου μυρίζει εκείνο ή δεν μου μυρίζει εκείνο. Μπαίνω εκεί. Παντού, σε όλους τους χώρους και ήταν τρομερή και η εφταξία αυτό που είδαμε. Δηλαδή δεν ήταν μια καθημερινή ημέρα. Εγώ θα μείνω σαν τη η πιο κρίσιμη ημέρα, έτσι. Ωραία. Θα μας τα πεις αύριο αναλυτικό ρεπορτάζ αύριο για να μας τα πεις όλα. Τελευταία ερώτηση που θέλω να σου κάνω. Τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Ο Δήμος της Χαλίας, κυρία Γεωργακοπούλου, η οποία είναι τώρα και πρέπει να ετοιμάσει λίστα από ό,τι φαίνεται τώρα εδώ πέρα για να πάει να κάνει. Γιατί έχει υποχρέωση το Δήμο της Χαλίας για να απογειωθεί ο Δήμος της Χαλίας. Τώρα και με αυτό το πράγμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε εκεί πέρα στο τέλος, αν θα γίνουν όλα τα πράγματα σωστά και τέτοια, στο τέλος θα καταλήξει να είναι ο πιο πλούσιος Δήμος, εκεί ο Δήμος Χαλίας. Αλλά τα αντισταθμιστικά ωφέλη θα τα ζητήσει ο Δήμος Χαλίας από το κράτος, από την περιφέρεια ή από την Τέρνα. Από την φορέα διαχείριση τελών αποβλήτων που θα αναλάβει αργότερα και τη διαχείριση του όλου πράγματος. Αυτό είναι. Η κατάληξη, μην ξεχνάμε ότι η διαχείριση θα καταλήξει στο ΦΟΣΔΑ. Στο ΦΟΣΔΑ.
Εκεί θα καταλήξει αυτό το όργανο. Προφανώς όμως είναι πράγματα τα οποία πρέπει να καθοριστούν τώρα. Στην συζήτηση που γίνεται τώρα. Γι' αυτό και περιμένουμε όλοι πώς θα ενεργοποιηθεί η διαδικασία και είναι το μεγάλο ερώτημα. Φαντάζομαι αύριο θα μας έχουν τη δυνατότητα να μας πούν πολλά περισσότερα, ίσως να μιλήσουμε και με την εταιρεία κατευθείαν και με ανθρώπους της εταιρείας, για να μάθουμε με ποιον τρόπο μπορεί να τρέξει από εδώ και πέρα η διαδικασία μέχρι τα Χριστούγεννα. Γιατί αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Δηλαδή, πώς μπορεί να τρέξει σε τροχιά υλοποίησης, όταν έχουν υπάρξει εμπόδια από το ηλεκτρικό, όπως είπες, και όλα τα υπόλοιπα. Τώρα, γιατί φαντάζομαι ότι δεν είναι διατεθειμένη η Περιφερειακή Αρχή του κ. Τατούλη να φέρει ξανά το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάρθουν αποφάσεις για τις απαλωτριώσεις, θέλω να πω, τις αναγκαστικές απαλωτριώσεις και να τρέξει αυτή η διαδικασία μέσα στον Αύγουστο. Οπότε θα είναι ένα θέμα το οποίο θα αναλάβει ο κύριος Νίκας με το που. Μακάρι να το τελειώσει γρήγορα, μακάρι να το τελειώσει γρήγορα. Και από ό,τι πληροφορούμε και η κυρία Γεωργοπούλου, έχει στη συνάντηση, δεν ξέρω αν την κάνει τη συνάντηση, αν την κάνει τη συνάντηση, έθεσε σαν ένα πολύ πιο θέμα σοβαρό, το οποίο το έχει πάρει και ο κύριος Νίκας απάνω του. Το θέμα και της, για να ισχάσουν και κάτι από την Ιχαλία. Το θέμα των πυρολογία, τα οποία δεν μπορεί να βγει κάποιος άνθρωπος τώρα και πέραξε από το σπίτι του. Νομίζω ότι και αυτό θα πρέπει να το αναλάβει ο κ. Νίκας και νομίζω ότι πρέπει αυτή η περιοχή, η Άνω Μεσσηνία, οφείλουν όλοι να την κάνουν την πιο καλύτερη περιοχή. Μπορεί να μην έχει θάλασσα, αλλά είναι πιο καλύτερη περιοχή με τα πιο αξιόλογα και μνημεία και αρχαία μνημεία και τα γεφύρια εκεί πέρα και αυτά τα πράγματα. Και νομίζω ότι η κυρία Γεωργοπούλου αυτό έχει σαν στόχο να το κάνει. Από εκεί πέρα, σε συνεργασία με τον κ. Νίκα, να ετοιμάσει και τις λίστες, τι θα ζητήσει και τι θα κάνει. Λοιπόν, Νίκο, σήμερα μαζί μας, θέλει να σε ευχαριστήσω πολύ, πολλά περισσότερα αύριο με αναλυτικό ρεπορτάζ και εικόνα, προφανώς. Λοιπόν, πάμε εμείς σε κάτι διαφορετικό και σε ένα θέμα που υπό προϋποθέσεις μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση του τουρισμού και όχι μόνο της περιοχής, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volleyball Bodytalk Open στην Καλαμάτα, που σε φέρει μοναδικές συγκινήσεις και πλούσιο θέαμα στους συναρπαστικούς του αγώνες. Μια μεγάλη διοργάνωση με έντονα στοιχεία εξωστρέφειας, με την περιοχή να διαφημίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Που το παρακολούθησαν. Είδαμε πολύ όμορφες φάσεις, είδαμε πανέξυπνα χτυπήματα, είδαμε καλές άμυνες, είδαμε δυνατές επιθέσεις, είδαμε εναλλαγές στο σκορ, είχαμε στο τέλος εκεί που χρειάστηκε suspense. Ακριβώς, ναι, ναι. Ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, ήταν μια διαφήμιση του beach volley. Μοναδικές συγκινήσεις, πλούσιο θέαμα και συναρπαστικούς αγώνες προσέφερε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volleyball Bodytalk Open που πραγματοποιήθηκε στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Καλαμάτα Beach Volley στην Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα. Ήταν ένα μάτς το οποίο κρίθηκε στις λεπτομέρειες. Αυτό σημαίνει πολλά. Αυτό σημαίνει ότι οι αθλήτριες είχαν πάθος, είχαν διάθεση να παίξουμε. Και το βασικότερο από όλα αυτό που λέω και στα παιδιά μου εγώ είναι να σας αρέσει αυτό που κάνετε. Να μπαίνετε στο γήπεδο και να περνάτε καλά, να περνάτε ωραία. Αυτό είναι το βασικό. Και νομίζω ότι και οι τέσσερις αθλήτριες περάσανε πάρα πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι που είδαμε. Μια σπουδαία διοργάνωση με έντονα στοιχεία εξωστρέφειας με την περιοχή να διαφημίζεται με τον καλύτερο τρόπο μέσα από τον αθλητισμό. Η τηλεόραση Best παρούσα στα μεγάλα αθλητικά γεγονότα κατέγραψε και παρουσίασε σε ζωντανή μετάδοση τους τελικούς ανδρών και γυναικών. Να καλωσορίσουμε και τον Δήμαρχο Καλαμάτας, τον κύριο Βασιλόπουλο, ο οποίος μας έχει τιμήσει με την παρουσία του και θα παρακολουθήσει τον τελικό των ανδρών. Είναι το γήπεδο στην παραλία της Καλαμάτας όπου θα δούμε τον μεγάλο τελικό των ανδρών στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Volley Bodytalk Open. Να πούμε στα γρήγορα τις δύο ομάδες. Με τις μπλε μπλούζες αγωνίζονται οι δύο καλαματιανοί, τα δύο αδέρφια Χανδρινού, ο Σπύρος και ο Άρης. Και με τις κόκκινες μπλούζες αγωνίζονται ο Ρέσος Παπούλιας και ο Άγγελος και Κεμπάνος. Να καλωσορίσουμε στην παρέα μας στο σχολιασμό τον Γιώργο τον Κουλιέρη. Καλησπέρα Γιώργο μου. Είναι ένας αθλητής που έχει τη δική του ιστορία στο χώρο του βόλεϊ σάλας αλλά και στο beach volley με συμμετοχές σε εθνικές ομάδες, με πρωταθλήματα, πανελλήνια, με πάρα πολλές διακρίσεις. Σημειώνεται ότι η Καλαμάτα μπορεί να φιλοξενήσει σπουδαίες διοργανώσεις παγκοσμίου βεληνικούς, κάτι το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον τόσο του νέου Δημάρχου Καλαμάτας όσο και του νέου Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, οι οποίοι βρέθηκαν και παρακολούθησαν μέρος των αγώνων. Η πρώτη θέση λοιπόν είναι για τις έμπειρες αθλήτριες, την Άννα Τιφωτινού και την Μαρία την Παπαδάκη. Αθλήτριες με πάρα πολλά χρόνια στο beach volley. Ο κύριος Βασιλόπουλος κάνει την απονομή.
Λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά συνέβησαν σε ένα ακόμα ξεχωριστό διήμερο το οποίο πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Καλαμάτας. Εξωστρέφεια, αθλητισμός. Μαζί έχουμε τον Νίκο τον Μπελογιάννη μαζί μας. Να καλησπέρισω και τον Γιώργο τον Κουλιέρη, τον ιδιοκτήτη του Καλαμάτα Beach Volley. Τον άνθρωπο ο οποίος έχει δώσει την ψυχή του εδώ πέρα. Για να δει να το γήπεδο αυτό, δεν γίνεται τίποτα. Πραγματικά. Νίκο, νομίζω ότι. Εμένα με έχει και σαν αθλητή. Σαν παλέμαχο αθλητή. Και σαν αθλητή, αλλά νομίζω ότι η πρωτοβουλία του να μπούμε και στην διαδικασία να μεταδώσουμε και ζωντανά το τουρνουά αυτό. Ο κόσμος, η αποδοχή, τα τηλεφωνήματα και νομίζω ότι... Σπάσε, το οποίο σπάσε κοντέρ τηλεθέαζεστε. Τα σπάσε όλα τα. Όλος ο κόσμος έβλεπε Καλαμάτα και έβλεπε το τουρνουά αυτό. Λοιπόν, θα ζητήσω σε λίγο το σχόλιο του δικό σου για το κομμάτι της εξωστρέφειας, του τουρισμού και τις προοπτικές. Αυτό σε εσάς, κύριε Κουλιέρη, το περιμένατε όλη αυτή την αποδοχή. Προφανώς έχετε κάνει πάρα πολλά τουρνουά. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος ζείτε και από αυτό. Όλη αυτή την αποδοχή. Και μεγάλος αθλητής, δεν ξέρω. Εγώ απλά έχω ακούσει. Μεγάλος αθλητής του beach volley. Τώρα από ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καθιερώσει και αυτός και ο Βαγγέλης ο Κουτουλέας. Θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί υπάρχει μεγάλη μεταγραφή ουσιαστικά. Η μεταγραφή του καλοκαιριού. Καλησπέρα κύριε καθηγητή Ζουλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εδώ και ευχαριστώ πολύ και κύριε Μπελόγιαν και εσάς. Ιδιαιτέρως, γιατί καταφέραμε χθες και βάλαμε το beach volley σε όλα τα σπίτια της Ελλάδος. Πραγματικά δεν το περίμενα να γίνει αυτό και θέλω να ευχαριστώ πάρα πολύ το Best TV για την δυνατότητα που μας έδωσε να δείξουμε τη δουλειά μας, τον αγώνα μας, σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Εγώ να ρωτήσω κάτι. Επειδή έχετε και ένα μέγεθος και της παρουσίας αθλητών και της συμμετοχής και του ενδιαφέροντος, πόσο εύκολο είναι, παράδειγμα, η Καλαμάτα να φιλοξενήσει ένα διεθνούς βεληνικούς αγώνα. Υπό προϋποθέσεις θα είναι εφικτό για την περιοχή μας. Έχουμε διάφορες περιοχές που έχουν απογειωθεί και τουριστικά από τέτοιου είδους συμβαίνει. Και απογειωθεί. Εδώ πέρα στη... στην Ήω, όχι πρόσφατα. 7 μέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, 7 ώρες με το πλοίο και εδώ πριν. Ας τα πει ο Γιώργος που έχει γυρίσει όλο τον κόσμο. Πάρα πολύ εύκολο. Είναι λίγο. Θα σας φανεί λίγο παράξενο το που λέω, αλλά όντως έτσι είναι. Έχουμε όλες τις υποδιαγραφές, έχουμε το καλύτερο κλίμα. Και με βοήθεια πολλών παραγόντων συνεργασίας μπορεί να γίνει πραγματικά και σε σπουδαίους χώρους. Ήδη με τον κύριο Δήμαρχο των Νέων θέλησε να μάθει, τον κύριο Βασιλόπουλο, θέλησε να μάθει περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό και κάποιες ιδέες που έχουμε, να του πω εγώ και τους χώρους που μπορεί να γίνει στην Καλαμάτα και να αναδειχθεί ο χώρος, η πόλη μας πάρα πολύ. Για να και ο κύριος Σαφέστατα. Αυτό ήταν μεγάλη επιτυχία το οποίο έγινε, το οποίο σε εκτίμησε για εκεί και ο Δήμαρχος, ο νέος Δήμαρχος και ο νέος Περιφερειάρχης εκεί τώρα. Γιατί αυτό το θέμα, κατά ψέματα, εδώ είναι το άθλημα του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι η Καλαμάτα, που έχει πολύ μεγάλη ιστορία, χάρη σε εσένα και σε κάποιους άλλους, νομίζω ότι δεν πρέπει να μένει απ' έξω. Κοιτάξτε να δείτε. Φυσικά μας τίμησαν και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό, αλλά. Το μεγαλύτερο κομμάτι της ανάδειξης ήταν από την τηλεόραση. Εγώ έχω κάνει αυτό, ζητούσα. Έχω κάνει. κάνω τρεις φορές το χρόνο τουρνουά. Πανελλήνια. Φέτος ήταν κάτι το εξωπραγματικό. Γιατί έχει τηλεόραση, Γιώργο. Αν δεν έχει τηλεόραση. Έτσι ακριβώς είναι. Αυτό ακριβώς τηλεόραση. Η δύναμη της τηλεόρασης αυτό είναι. Δεν είναι η δύναμη. Η δύναμη της τηλεόρασης γενικά. Η δύναμη της τηλεόρασης έβαλε στα σπίτια όλου του κόσμου αυτό το ωραίο άθλημα. Το οποίο ήταν μετάδοση, ήταν γύρω στις 2 ώρες. Και η οποία δεν έφυγε κανένα. Δηλαδή τώρα αυτό το πράγμα δεν το περίμενα κι εγώ. Δηλαδή τόσο πολύ να είναι. Επειδή έγινε και σε άλλη περιοχή της Ελλάδος παράλληλα πρωτάθλημα beach volley, σας. Βεβαίω να τους καλύψαμε εμείς. Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Έκανες το μεράκι σου, ξεκίνησε το μεράκι σου, γύρισες, έχεις μια τεράστια εμπειρία σε αυτά τα beach volley, σε αυτά τα τουρνουά beach volley, σε όλη την Ελλάδα και νομίζω και στην Ευρώπη και παντού. Είσαι ένας από τους κορφαίους αθλητές σε αυτό το θέμα. Εδώ, αυτό, και ήρθες και έριξες τα λεφτά σου, τον αγώνα σου, τον ιδρώτα σου. Σε είδα μέχρι και τα παιδάκια σου, τα μικρά ήταν εκεί πέρα. Εκεί και σου αξίζουν συγχαρητήρια. Εκεί οι κόρες σου, οι οποίες σας βλέπουν και αυτή τη στιγμή τώρα στην τηλεόραση. Λοιπόν, σου αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό το θέμα. Έφερες εδώ να πω εγώ και εμείς που τώρα. Εμείς παλέμαχοι τώρα, τι παλέμαχοι τώρα, εμείς είμαστε.
Τώρα για γέλια. Τώρα αλλά έχω το φίλο μου το Μάκη τον Μπράτη, τον Άρη τον Μακρόπουλο, ο οποίος μας έκανε πολύ καλή μετάδοση. Νομίζω, πάρα πολύ καλή μετάδοση. Πάρα Μακρόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, τον Άρη. Λοιπόν, και είδαμε και έφτιαξες τότε που το έφτιαξες, μέχρι και τη λευκή άμμο αυτή που δεν είχε δει κανένας. Δηλαδή, προδιαγραφές πολύ μεγάλες, χάρη στην εμπειρία σου. Έτσι ακριβώς. Η εμπειρία σου αυτή που έχεις, δεν νομίζεις ότι πρέπει. Με αυτό το θέμα, αυτό το πολύ ωραίο άθλημα του καλοκαιριού και το καλαματιανό άθλημα για το βόλεϊ, νομίζω ότι έχει αναδείξει πάρα πολλούς αθλητές τώρα. Εδώ στην Καλαμάτα. Ξέρω ότι γιατί ασχολούμαι και με το προπονητική, με την ομάδα της Καλαμάτα 80 και εσείς ασχοληθείτε με τα βόλεϊ από παραγωγικά. Αγαπάει πάρα πολύ το βόλεϊ η Καλαμάτα και το beach volley. Οι συνθήκες και οι υπογραφές είναι τέλειες. Είναι τέλειες. Όταν έκανα λοιπόν, επέστρεψα στην Καλαμάτα με το τελείωσε την καριέρα μου από την Σάλα, σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι κάτι καινοτόμο, εντυπωσιακό. Δείξαν πάρα πολλά λεφτά γιατί αυτή η άμμος ήρθε από την Αίγυπτο μετά από πολύ μεγάλη μελέτη και είναι υπογραφών Ολυμπιακών Αγώνων. Έχουμε ρίξει πάρα πολύ μέσα. Πραγματικά καταπληκτικό πάντως. Καταπληκτικό. Είναι πανέμορφη, ναι, έχει ναι. Πάρα πολύ καλές ιδιότητες. Αυτό εξετάσαμε και είπαμε ότι να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Και να δώσουμε τη δυνατότητα και στον ερασιτέχνη απλό άνθρωπο να παίξει και στην επαγγελματία αθλητή να αγωνιστεί. Ο σκοπός μας ήταν να φέρουμε ομάδες από το εξωτερικό να κάνουν. Αυτό ακριβώς αυτό θέλω να σου πω. Έχουμε τις δυνατότητες. Αυτή τη στιγμή έχει συζητήσει γιατί είδα και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη ότι ήταν πολύ ζεστή. Έχουμε δυνατότητα να κάνουμε ένα πανευρωπαϊκό τουρνουά ή ένα παγκόσμιο όπως αυτό που κάναμε στην ΙΟ. Έχουμε τη δυνατότητα εδώ να το φυσικά, κάνουμε. Να απογειωθεί η περιοχή σε όλο τον κόσμο. Φυσικά υπάρχουν. Γιατί δεν είναι μόνο το Μέγαρο Χορού και όλα τα υπόλοιπα. Βέβαια όλα συμβάλλουν. Όλα είναι καλά, όλα είναι πολιτισμό. Αλλά και σε αυτό το θέμα τώρα έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Όλα είναι πολιτισμό, όλα μπορούν να συνεπάρξουν. Φυσικά υπάρχει δυνατότητα. Εγώ κάθε χρόνο φέρνω πάνω από 100 άτομα σε διάφορες περιόδους καλοκαιριού, συνήθως, όχι καλοκαιριού, λίγο πριν την αρχή, Μάιο, Απρίλιο, άτομα από το εξωτερικό, camp. Συνεργάζομαι με Αυστρία, συνεργάζομαι με Αγγλία. Είτε είναι επαγγελματίες που είναι λιγότερο, είτε πιο ερασιτέχνες, δηλαδή αθλητικό τουρισμό. Αυτή... Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, ειδικά σε περιόδους, όπως είπατε και πριν το καλοκαίρι. Ναι, δεν πάω στο full season, γιατί είναι πάρα πολύ ακριβά να κάνω εκεί τα ξενοδοχεία. Αλλά έρχονται εδώ, πίνουν, περνάνε καλά. Τρώνε, διαφημίζουν την περιοχή. Κάπου κοιμούνται. Είναι πρεσβευτές της περιοχής. Κάπου κοιμούνται. Αυτό τα κάνω και από μόνο μου, φανταστείτε. Φανταστείτε σε μια κλίμακα μεγαλύτερη με τη συνδρομή της, του Δήμου και της περιφέρειας τι μπορεί να γίνει. Θέλω να σου πω κάτι άλλο τώρα. Για να το δούμε. Είδα ότι η Καλαμάτα έχει μεγάλη εμπειρία. Η Καλαμάτα έχει να βγάλει αθλητές εκτός από τον Πετρέα, τον οποίο τον βγάλαμε τότε εμείς στη ΓΕΜ. Δεν έχει, από εκεί και πέρα έμεινε πίσω η Καλαμάτα. Βέβαια, ενώ ένα βόλεϊ ένα άθλημα το οποίο τη ανήκει τη Καλαμάτα λόγω του Μεσσηνιακού. Και χτες είδα. Και συγκινήθηκα στο λόγο και μου σηκώνεται τρίχα να δώσει χαρακτήρια στον Πάνο τον Χαντρινό και στη γυναίκα του. Τα παιδάκια αυτά που τότε που είχα το Βαραντέρο εγώ, αυτά τα παιδάκια τα έφερνε με το καρότσι. Αυτά τα παιδάκια, του αδερφού Χαντρινού που πήραν το τουρνουά το πρώτο. Δύο καταπληκτικά παιδιά, φοβερά παιδιά, δηλαδή εγώ έπαθα πλάκα. Έπαθα πλάκα και λέω, άρα δεν τελείωσε το βόλεϊ στην Καλαμάτα και στη Μεσσηνία. Είδα τα παιδιά αυτά, δηλαδή έχουν πολύ μεγάλη προοπτική και νομίζω μπορεί να συμπαρασύρουν και άλλα. Πρέπει να ασχοληθούμε επιτέλους. Εννοείται πρέπει να ασχοληθούμε. Τα παιδιά αυτά είναι τρομερή φουρνιά. Παίξαν και σχολικό, παίξαν και στο παιδικό πέρυσι εδώ που γεμίσαμε το γήπεδο με την Καλαμάτα 80. Έχουν τρομερή προοπτική. Φανταστείτε είναι εθνική ομάδα και στο beach volley, μας εκπροσωπούν έξω σαν ομάδα. Πολύ ωραία. Και στο volley στη σάλα. Τους έχουν κάνει λίγο λάστιχο είναι η αλήθεια. Τους στέλνουν από εδώ, πήγαινε το... Καταπληκτικοί αθλητές. Φανταστικοί. Δηλαδή, εγώ έπαθα σου μιλάω, έπαθα πλάκα. Δηλαδή, παιδάκια τέτοια τώρα και καταπληκτικοί. Πολύ προσγειωμένα παιδιά ακούν, κάνουν προπόνηση στα γήπεδά μας. Είναι φανταστικά. Συγχαρητήρια και στον Πάνο, τον Χαντρινό, τον πατέρα τους και στη μητέρα τους. Εννοείται. Συγχαρητήρια. Εγώ δεν σου μιλάω ειλικρινά, δεν ξέρεις πόσο συγκινήθηκα χτες που τα έξερα από το κροτσάκι που τα φέρνει. Έτσι, ναι, εμείς που απλά παρακολουθούμε πάντως το λίγο πιο έξω το άθλημα ως θεατές, ήταν πάντως φανταστικό όλο το. Όλη έτσι, η εκδήλωση, όλο το event και φυσικά και το επίπεδο των αθλητών. Γιατί εντάξει, δεν ξέρουμε πάρα πολλά, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε. Στην ΙΟ που πήγα, αυτό ήθελα να σου πω τώρα, για να δούμε τι γίνεται. Στην ΙΟ που πήγα, είδα τον Βαγγέλη τον Κουτουλέα με μια ομάδα από την Κύπρο και είδα και τον Στάθο Χαντρινό, τον αδερφό του Πάνου.
Με μια ομάδα εδώ πέρα από την. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι κρατάνε ακόμα το βόλεϊ στο εξωτερικό. Σήμερα μαθαίνουμε τον Βαγγέλη Κουτουλέα, μια μεγάλη διάκριση πάλι για τη Μεσσηνία. Ο Βαγγέλη Κουτουλέα ανέλαβε την ομάδα τη Πολόνια στο Λονδίνο. Επίπεδο Champions League. Δεν έχουμε καταφέρει να συνομιλήσουμε. Πιθανότατα θα το κάνουμε αύριο. Είναι λίγο αδύνατη η επικοινωνία αυτή την ώρα. Προσπαθήσαμε να μιλήσουμε μαζί του. Εντάξει, το κάνουμε αύριο. Δεν πειράζει. Πάντως, επειδή το λέγαμε και το μεσημέρι, επειδή δεν υπάρχει εκπροσώπηση ελληνική ομάδας, ο Καλαμαγιανός τεχνικός ουσιαστικά θα είναι αυτός που θα εκπροσωπήσει σε επίπεδο Champions League τη χώρα μας στην Ευρώπη. Να μας πει ο Γιώργος τι σημαίνει αυτό. Θα παρακολουθώ. Ο Βαγγέλης Κουτουλέας κάνει κάτι καταπληκτικά πράγματα. Πάει σε μια περιοχή, μια χώρα, πήγε στην Αγγλία πριν κάποια χρόνια, τα οποία ήταν πολύ πολύ πίσω από θέμα βόλεϊ και beach volley και στην οργάνωσή του και στο επίπεδό του. Ήταν προπονητής στην αυτήν την ομάδα που πήγε τώρα στην Πολόνια πρώτη φορά, αν έλαβε πριν 4-5 χρόνια, την έκανε πρωταθλήτρια. Την έβγαλε Champions League. Ήταν, ξανά, ήταν εκεί ακριβώς. Και τώρα το θέλουν πίσω γιατί θα κάνει πραγματική. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια δεν πήγε τόσο καλά. Και τον επέστρεψαν πίσω να πάρει τα πολλά λεφτά ο Βαγγέλης, γιατί έτσι ταξίζει και να του ξαναδιοργανώσει και να παίξουν Champions League. Δεν είναι εύκολο να παίξει Champions League. Έχουν κάνει τρομερή δουλειά εκεί. Αλλά είδαν ότι τα τελευταία του δύο χρόνια δεν ήταν τόσο καλά όσο ήταν με τον Βαγγέλη οργανωμένα. Και τον κάλεσαν πίσω να, τους, να ηγηθεί τις προσπάθειες αυτές. Πάντως δεν πρέπει να απογοητευόμαστε για να σου δώσω και μια τώρα είδηση. Όταν ήμουν πρόεδρος στη ΓΕΜ και η ΓΕΜ παραλίγο, άμα δεν συνέβαινε, δεν θέλω να πω τι συνέβη, να πάει Α1, θα πήγαινε Α1 η ομάδα. Κάποιοι μου λέγανε τότε για το Βαγγέλη, να καταλάβεις γιατί λέμε την παροιμία κανένας να γυρίζει τον τόπο του. Κάποιοι μου λένε τι θέλει στον Κουτουλέα και τι κάνει τέτοια. Ευτυχώς δεν είχα πιστέψει έναν άνθρωπο ο οποίος έβγαλε και τόσους αθλητές. Το Βαγγέλη, δηλαδή και ένα παιδί, μου σου μιλάω ειλικρινά, Γιώργο, δεν έχω συνεργαστεί. Με άλλο άνθρωπο, δηλαδή τόσο πολύ, δηλαδή καλό άνθρωπο, τόσο πολύ εμπιστοσύνη και τόσο πολύ εργατικό άνθρωπο πάνω σε αυτό το δρόμο. Είναι δουλευταράς και γι' αυτό και έχει μεγαλουργήσει έξω και συνεχίζει. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Γιώργος, συγχαρητήρια. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα δούμε και. Περιμένουμε τα καινούργια από σένα και περιμένουμε ένα μεγάλο τουρνά του χρόνου. Τώρα που έχεις και τις κατάθεσεις και του Δήμου και της Περιφέρειας, περιμένουμε ένα μεγάλο τουρνά στην Καλαμάτα. Νομίζω τις αξίζεις της Καλαμάτας να τις κάνεις ένα μεγάλο τουρνά σε αυτό που πήγαινες. Θα προσπαθήσω πάρα πολύ και μόνο τις δυνάμεις και τις γνώσεις μου να τα καταφέρουμε σε αυτό. Να σε καλά, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Πάμε τώρα. Επιτυχημένη ήταν η θερινή συνάντηση που οργάνωσε η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία στην Μεσσήνη. Στόχος είναι η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των ομογενών αλλά και των εντός των συνόρων Μεσσηνίων. Υπενθυμίζεται ότι η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία έχει προγραμματίσει το συνέδριό της για τις 3 Αυγούστου στην Κώστα Ναβαρίνο. Επιτυχημένη η διεθνή θερινή συνάντηση των Μεσσηνίων από τις 5 Ηπείρους. Μια πρωτοβουλία της Μεσσηνιακής Αμφικτιονίας που πραγματοποιήθηκε. Για 7η χρονιά η συνάντηση αποτέλεσε επί της ουσίας προπομπό του Μεγάλου Μεσσηνιακού Συνεδρίου που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κώστα Ναβαρίνο στις 3 Αυγούστου. Με συνάντηση των Πανταχού Μεσσηνίων, Μεσσήνη από τις 5 Ηπείρους, σήμερα βρέθηκαν εδώ μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο της Αμφικτιονίας, με τους θεσμούς που συμμετέχουν, την αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού. Είναι γνωστό ότι η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία είναι ένας φορέας ο οποίος διαχρονικά έχει το ρόλο και το σκοπό προκειμένου να συσφίξει τις σχέσεις των Μεσσηνίων, ιδιαίτερα των Μεσσηνίων που βρίσκονται στο εξωτερικό. Βρεθήκαμε μαζί με τους αδελφούς μας, ομογενείς Μεσσήνιους Έλληνες από όλο τον κόσμο. Εδώ στη Μεσσήνη, σε ένα πλέον γνώριμο τόπο, διότι για 7η χρονιά βρισκόμαστε εδώ για να συζητήσουμε, να ενωθούμε και να προχωρήσουμε. Η Μεσσηνιακή Αμφικτιονία κλείνει πάνω από 20 χρόνια ζωής. Πιστεύω ότι είναι η ώρα να κάνει τη μεγάλη στροφή, να πάρει μπροστά πάλι η μηχανή για να ενώσει την ομογένεια όλου του κόσμου, να ενώσει τους Μεσσήνιους όλου του κόσμου, διότι οι εποχές το επιβάλλουν. Παράγει σημαντικό έργο, ένα έργο που προβάλλει τόσο τη Μεσσηνία όσο και τη χώρα μας. Σε μια εποχή όπου η χώρα μας αντιμετωπίζει δυσκολίες και αναφέρομαι στην οικονομική κρίση. Εμείς με προβλήματα που έχουν να κάνουν πολιτικά, πολιτισμικά, οικογενειακά αλλά και εθνικά, η διεθνής κοινότητα από Δήμου Ελληνισμού ήταν πάντα κοντά και δίπλα στη χώρα μας και συνέφερε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της πατρίδας μας.
Θα ήθελα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στους φίλους της Μεσσηνιακής Αμφικτυονίας που ανιδιαιτερώς και ανυστερόβουλα προσφέρουν στον τόπο μας, τη Μεσσηνία μας. Η Μεσσηνία μας έχει ιδιαίτερα συγκριτικά πλεονεκτήματα, έχει πολιτιστικό απόθεμα, έχει έντονες ισχυρές προσωπικότητες των γραμμάτων, των τεχνών, του πολιτισμού, του επιχειρηματικού κόσμου, έχει σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους και οφείλουμε να δουλέψουμε όλοι μαζί ώστε να τα αξιοποιήσουμε προς όφελος της Μεσσηνίας και των πολιτών. Έχει σημασία αυτή η σύναξη εδώ για μένα και δεν πρέπει να λέμε μπορεί να κάνει κάτι η Αμφικτυονία. Πρέπει να κάνει κάτι η Αμφικτυονία. Είναι υποχρεωμένη να κάνει κάτι η Αμφικτυονία. Η αρχαία Αμφικτυονία, ξέρετε τι ήταν? Ήταν μια ένωση όμορων λαών η οποία είχε δύναμη πολιτική, οικονομική και στρατιωτική και μπορούσε να διοικεί ένα ιερό σαν των Δελφών και να το υποστηρίζει σε περίπτωση πολέμου. Η δική μας Αμφικτυονία πρέπει να φτάσει σε αυτά τα επίπεδα, να έχει δύναμη πολιτική και οικονομική επιφάνεια. Έτσι μόνο θα μπορέσει να αρθοποδήσει. Πλήθος κόσμου συμμετείχε στην επιτυχημένη εκδήλωση που έλαβε χώρα στο Μελιγαλά χθες βράδυ. Πρόκειται για τα παραδοσιακά χωροπατήματα, εκδήλωση που εντάσσεται στις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Ιχαλίας. Παρουσία πλήθους κόσμου, μια επιτυχημένη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του πολιτιστικού καλοκαιριού στον Δήμο Ιχαλίας. Πρόκειται για τα παραδοσιακά χωροπατήματα τα οποία πραγματοποιήθησαν από τμήματα του χορευτικού συλλόγου Μελιγαλά. Η παρουσία σας απόψε μας γεμίζει χαρά. Πραγματικά ούτε εμείς το περιμέναμε. Μας δίνει δύναμη και αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε το έργο μας και θα δούμε ότι η προσπάθεια που κάναμε θα ενωθεί με εσάς, να νιώσετε κι εσείς αυτή τη χαρά που νιώθουμε εμείς με το χορό και το δέσιμο με τις παραδόσεις και τον πολιτισμό που κάνει εμάς τους Έλληνες να ξεχωρίζουν. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα για το Μελιγαλά. Όπως βλέπετε και ο κόσμος έχει κατακλείσει το θέατρο, το χώρο. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και αυτό αποδεικνύει τη σωστή λειτουργία του Συλλόγου των Γυναικών Μελιγαλά, οι οποίες προσφέρουν ένα πολύ σημαντικό έργο στον τόπο μας και η δουλειά τους φαίνεται και σήμερα έχουμε κατ' ουσίαν τον απολογισμό της χρονιάς που πέρασε όσον αφορά τις δραστηριότητες του Συλλόγου. Θέλω να τους συγχαρώ πραγματικά από τα βάθη της καρδιάς μου, διότι έχουν με την παρουσία τους και με τα έργα τους έχουν δώσει μια άλλη νότα για το Μελιγαλά και για το Δήμο Ιχαλίας. Έχει δείξει μία ωριμότητα και μία σωστή δράση σε όλο αυτό το χρόνο. Γι' αυτό χωρίς καμία επιφύλαξη τους δίνω τα θερμά μου συγχαρητήρια και εύχομαι και πιστεύω με τη δύναμη του Θεού του χρόνου να πάμε ακόμη πιο καλά και να μην φτάνει πάλι να γεμίσει ο χώρος, αλλά να έχουμε κόσμο ακόμη περισσότερο. Χορευτικού Συλλόγου Μελιγαλά, ένα σύλλογος που ιδρύθηκε το 2015 και φέτος παρουσιάζουμε την πρώτη μας ετήσια παράσταση, παραδοσιακά χοροπατήματα. Από τη γιορτή του προφήτη Ηλίας στο Μελιγαλά, ο προφήτης Ηλίας να μας δίνει σε όλους δύναμη. Σήμερα είμαστε εδώ, στο θεατράκι, για να απολαύσουμε την εκδήλωση του χορευτικού συλλόγου Μελιγαλά, ο οποίος είναι 4 χρόνια ενεργός, με μεγάλη δράση στην τοπική κοινωνία. Ευχαριστούμε την πρόεδρο, το σύλλογο, τα παιδιά, το Διοικητικό Συμβούλιο για όλα αυτά που προσφέρουν στον τόπο μας, στην κοινωνία μας γενικότερα. Εμείς, ο Δήμος, θα είναι πάντα δίπλα στους ενεργούς συλλόγους. Ωρε μάταξα, ωρε μάταξα, μάταξα να πέρασα, μάταξα να πέρασα. Κοίτα τις καριόρτισες. Στην αθλητική σας ενημέρωση έχουμε στην τηλεφωνική μας επικοινωνία τον συνάδελφο τον Ηλία τον Τζόλι. Ηλία, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κωστά. Λοιπόν, μία σειρά από ειδήσεις που έρχονται από το στρατόπεδο της Μαύρης Θύελλας. Θα ξεκινήσουμε από το πλαίσιο, από το πεδίο των προπονήσεων και των δοκιμών οι οποίες ξεκίνησαν. Ξεκίνησαν, Κώστα, όπως είπες και εσείς, σήμερα το απόγευμα στο γήπεδο Δυτικής Παραλίας. Να πούμε ότι εμείς βλέπουμε και χαρακτηριστικά πλάνα από τα όσα το απόγευμα εξελίχθηκαν. Ηλία.
στα σφαγεία. Λοιπόν, ξεκίνησαν οι δοκιμές από την ομάδα της Καλαμάτας. 21 παίκτες στο σύνολο έδωσαν το παρόν, εντός και εκτός Μεσσηνίας. Από τους 21, 2 είναι δύο παίκτες από το περσινό ρόσερ, ο Έλβης ο Κερκέρια και νέο μεταγραφικό απόκτημα Δημήτρης ο Τσιγάρος, που ανήκουν στο σύλλογο. Απλώς ξεκίνησαν μία εβδομάδα νωρίτερα σε σχέση με την επίσημη περιμένα. Οι υπόλοιποι 19 είναι νέοι παίκτες που θα δοκιμαστούν, θα περάσουν από το μικροσκόπιο του προπονητή της ομάδας, του κυρίου Βούζα, αλλά και των συνεργατών του κυρίου Χριστοφιλέα και του κυρίου Λιμπερόπουλου, και όσοι ικανοποιήσουν θα προχωρήσουν στην απόκτησή τους. Να πούμε ότι θα συνεχιστούν οι δοκιμές καθημερινά, πρωί, απόγευμα οι προπονήσεις μέχρι και την Παρασκευή, ενώ να θυμίσουμε ότι την Κυριακή 28 Ιουλίου είναι η επίσημη πρώτη. Συνεχίζεται η μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας, δεν έχει κλείσει το ρόσερ, μιλούν οι διοίκηση, μιλά και με παίκτες από το περσινό βασικό ρόσερ, ποιοι θα ανανεώσουν, ποιοι θα αποχωρήσουν, ώστε να κινηθούν ανάλογα και στο μεταγραφικό κομμάτι. Ωραία. Ηλία, μία ακόμα είδηση που έρχεται από το στρατόπεδο της Καλαμάτας είναι η απόκτηση νέων γραφείων στο κέντρο της πόλης, με και τον συμβολισμό που έχει αυτή η κίνηση. Ήδη δόθηκαν και στη δημοσιότητα οι σχετικές μακέτες για το πώς θα στηθούν αυτά τα γραφεία. Πράγματι, μετά από πάρα πολλά χρόνια η Καλαμάτα θα αποκτήσει τα δικά της γραφεία ακριβώς στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φρατζή συγκεκριμένα. Αρχές Αυγούστου θα είναι έτοιμα προς λειτουργία. Την διακόσμηση θα την αναλάβει ο κύριος Σαραντόπουλος, όπως ενημέρωσε το γραφείο τύπου της ομάδας, και είναι μια κίνηση που σίγουρα συμβολίζει πάρα πολλά και θα είναι πιο συχνή η επαφή πλέον με τον κόσμο. Γίνονται κινήσεις ουσίας, κινήσεις που πρέπει να επισημανθούν και δεν είναι κινήσεις λόγια, που όπως τα προηγούμενα χρόνια η νέα διοίκηση κάνει πράξη το πλάνο της. Κινήσεις που από την φαίνεται ότι βάζουν την ομάδα σε ένα άλλο επίπεδο. Ηλία, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και στο σημείο αυτό εμείς πάμε να δούμε τον αυριανό καιρό. Delta Motors. Ένα όνομα εγγύηση στο χώρο της αυτοκίνησης. Delta Motors Δημητρούλιας. Επίσημος έμπορος και επισκευαστής Hyundai και Kia για τον νομό Μεσσηνίας. Επίσης, εξειδικευμένο συνεργείο Opel. Delta Motors. Νέα είσοδος Καλαμάτα. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωση σας από την τηλεόραση Best. Από όλους όσοι και σήμερα εργάστηκαν, να είστε καλά, ένα όμορφο βράδυ. Best 973. The best for you.